αυτό που βλέπετε τι είναι, λέγε κιόλας. Αυτό, τώρα θα το δουν εδώ. Θα εστιάσει. Όχι, πρέπει να λέμε κιόλας γιατί δεν θα το πιστεύουν. 512 mHz. Δηλαδή κάτω από ένα hertz, κάτω από ένα κύκλο, μισό κύκλο είμαστε, διαμορφωμένο όντιο, τι συμβαίνει στο carrier. Δεν ξέρω το υπόλοιπο. Και ο λόγος που δεν το μηδενίζουμε το carrier είναι επειδή υπάρχει RF sensor για να μην κλείσει το linear, γιατί πάει ας την τάση, δείξε το ρεύμα. Το ρεύμα. Απόκριση στο όντιο συχνότητας ενός κύκλου. Μισού κύκλου αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλει χειροκρότημα είναι το τηλέφωνο που ως γεννήτρια βγάζει απόκριση ενός κύκλου και έπρεπε να το βάλουμε απευθείας στο PLL γιατί δεν περνάει ο μισός κύκλος ούτε από κονσόλα ούτε από πουθενά και περνάει από το τηλέφωνο και το PLL. Φοβερό. Σε μικρή ισχύ όπως καταλαβαίνετε γιατί και για όλους μικρή. Ναι, εντάξει. Να ανεβάσω κι άλλο. Δώσε. Δεν έχει ανάγκη. Να ανεβάσω από carrier. Τους στρογγυλέψαμε. Τράβα και το... Αυτό είναι ρεύμα καθόλου. Ποιο, δεξιά. Δεξιά. Στην κάτω κλίμακα είναι ένα μπερ. Το άλλο. Το άλλο είναι πλεγμάτων. Στην πάνω κλίμακα είναι μιλιαντέρ. Λοιπόν. Το κλείσουμε εδώ. Ναι. Θα κατέβουμε στη συχνότητα. Δεν πάει άλλο, πού να πάει. Μετά πρέπει να βάλουμε... Πάει. Όχι, δεν χρειάζεται άλλο. Πού θα κατέβεις κι άλλο από το, κύκλο, το μισό κύκλο. Πάει. Αυτό το τηλέφωνο αποκλείεται όντως να έχει πυκνωθεί στην εξόδου. Δεν υπάρχει περίπτωση. 0,1 κύκλο έβαλα. Και τώρα το παρά έκανες. Θέλει κι άλλο ποσοστό όμως. Ναι, κάτσε να δώσω. Δεν φτάνει το ποσοστό. Εντάξει. Να κάνουμε παράπονα στην εταιρεία του τηλεφώνου. Βάλουμε 10,2. Εγώ με αυτό που βλέπω θα μας ρωτάνε τι μάρκα είναι το τηλέφωνο. Ο 0,2 κύκλι. Αυτό που βλέπετε είναι από το όντιο. Διαμόρφωση. Σαν να παίζεις με το κουμπί, δεν θα πάει. Σε πιστεύουν, ε. Ναι, έχουμε αφήσει λίγο ίσα για να ανοίγει το RF detector του linear. Είναι από 40 watt 1 kW. Δεν θα σε πιστεύουν, θα νομίζουν ότι παίζεις με το κουμπί. Αν ανοίξουμε λίγο ακόμα τη διαμόρφωση θα κλείνει και το linear. Λοιπόν, αυτά. Τέλος. Ναι. Φτάνει νομίζω. Είναι αρκετό.